Να σας καλωσορίσω όλους εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Χωριάμος. Και να καλωσορίσω βέβαια και τον Γιάννη και το βιβλίο του. Εύχομαι να είναι καλοτάξιτο. Θα περιμένω έτσι λίγο μέχρι να τακτοποιηθείτε. Γενικά έτσι στα κριτικά προκαλώ μια αναστάτωση. Βλέπω. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Να σας ξανακαλωσορίσω εκ μέρους του Χωριάμβου. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Νίκος Σαμαρίνας, είμαι πρόεδρος του Σύλλογου. Επίσης είμαι χωροδιδάσκαλος και ασχολούμαι και εγώ αρκετά χρόνια, από μικρός δηλαδή, με τη μελέτη της λαογραφίας, έτσι, των λαϊκών πολιτισμικών εκδηλώσεων γενικότερα και βέβαια με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Από την εμπειρία που έχω, έγινε και μία παρουσίαση πριν κάνα δύο μέρες, όπου υποστήριξα την εξής θέση, ότι όταν εξετάζουμε κάποιες λαϊκές πολιτισμικές εκδηλώσεις μιας οποιασδήποτε κοινότητας ή συμβιωτικής ομάδας, όταν αυτό γίνεται με τέτοιο τρόπο και πρίσμα, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στην κατανόηση καταρχήν της κοινωνικής οργάνωσης και της κοινωνικής ζωής της κοινότητας αυτής. Μπορεί επίσης να βοηθήσει να κατανοήσουμε την κοινωνική παραγωγή σκέψης και ιδεολογίας βέβαια, δηλαδή το πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι κοινότητες, οι συμβιωτικές ομάδες. Επίσης, μπορούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς αναπαραγωγής του κοινωνικού προτύπου που υπάρχει σε αυτές τις κοινωνίες, αλλά επίσης και τις δυνατότητες και τις διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής, τόσο αυτές που υπήρχαν παλιά στο παρελθόν, όσο και στο σήμερα, στο παρόν. Οι μαντινάδες, στοιχείο της λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, μπορούν να μας δώσουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Βέβαια, εγώ δεν είμαι από την Κρήτη, είμαι από εδώ από την Λάρισα, δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Αν και η ζωή τα έφερε όταν ήμουν σχετικά μικρός, δηλαδή αμέσως μετά τα φοιτητικά μου χρόνια, να βρεθώ στην Κρήτη, να δουλέψω κιόλας. Και ήρθα σε επαφή, ας πούμε, με τον πολιτισμό τους, περισσότερο με τη μουσική και βέβαια με τη μαντινάδα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν βρέθηκα σε γλέντια έτσι με κριτικούς και πιάνα της μαντινάδας, όπου οι άντρες όλοι μαζί τραγουδούσαν, κάποιος ρημαδόρος, δύστιχα, 15 σύλλαβα, πότε με ομοιοκαταληξία, πότε χωρίς, όπου εξιστορούσαν σκέψεις, εξιστορούσαν εμπειρίες, υμνούσαν την αγάπη για κάποια γυναίκα ή τον πόνο τους, για κάποια απόρριψη, πιάναν κοινωνικά ζητήματα, τα πιάναν όλα. Δηλαδή, εξετάζοντας κάποιος τις μαντινάδες μιας συγκεκριμένης περιοχής, μπορεί εύκολα να αρχίσει να βγάζει συμπεράσματα για όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Πέρυσι, τέτοια εποχή περίπου, ήμουνα πάνω εδώ στο γραφείο, κοίταζα στον υπολογιστή, είχα μπει στο YouTube και έψαχνα να βρω στο ψαχτήρι εκεί πέρα τι μπορούμε να φέρουμε εδώ πέρα στο Χωριάμβο για να κάνουμε κάποια εκδήλωση, βασικά χορευτική. Έψαχνα να βρω κανένα σχηματάκι έτσι να είναι μικρό. Και έπεσε το μάτι μου στους Μεγαλακάκηδες, τα αδέρφια. Και καθόμουν και έβλεπα βιντεάκια. Πρέπει να ήταν πέρσι, μάλλον γύρω στον Οκτώβριο που ήταν αυτό. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος τώρα. Και την ώρα που κοίταζα εκεί τα βιντεάκια, χτυπάει το τηλέφωνο στο γραφείο. Ήμουνα κιόλας πρωί, δεν συνήθιζα να το την άρχομαι πρωί. Λοιπόν,
Και ακούω μια φωνή που λέει, ναι, γεια σας, γεια. Είμαι ο Γιάννης ο Μπουκαλακάκης. Και λέω, ναι. Μου λέει, με ξέρεις, λέει, δεν ξέρω αν με γνωρίζεις. Τώρα λέω να σου πω ότι σε γνωρίζω ή δεν σε γνωρίζω, τι να σου πω εδώ. Ας σου πω λέτε αυτή τη στιγμή σε βλέπω μπροστά. Λοιπόν, αυτή ήταν η γνωριμία μας με τον Γιάννη. Ήταν το κάρμα που λέγει εγώ. Λοιπόν, με τον Γιάννη αρχίσαμε μια συνεργασία από πέρυσι με κάποια σεμινάρια πάνω στους κριτικούς χορούς. Γνωριστήκαμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, είδαμε ότι κάπου ταιριάζουν τα χνότα μας, δεν ταυτίζονται σε καμία περίπτωση, αλλά ταιριάζουν. Αυτό που είδα εγώ στο Γιάννη είναι η μεγάλη προσήλωση που έχει και η μεγάλη σημασία που δίνει στον αυτοσχεδιασμό, τουλάχιστον για το χορό μιλάω τώρα έτσι. Το πόσο σημαντικός είναι ο χορός στη ζωή του, αλλά και στο βιβλίο, μπορείτε να το καταλάβετε. Τώρα κάνω παρένθεση. Άμα δείτε μέσα, παντού έχει φωτογραφίες που χορεύει και πάνω έχει τις μαντινάδες, έτσι. Λοιπόν, συνεπώς δεν είναι άσχετα αυτά που λέω για το χορό σε σχέση με το βιβλίο. Και αυτό το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού είναι αυτό ακριβώς το οποίο στην ουσία γονιμοποιεί την παράδοση και την κάνει να εξελίσσεται, παντρεύει το παλιό με το νέο, το παρελθόν με το παρόν και μπορεί να το πάει μπροστά. Χωρίς τον αυτοσχεδιασμό, όλο αυτό το πράγμα θα ήταν στήρο. Προχθές κάποιοι από εσάς ήταν εδώ που μιλούσα πάλι, θα βαρεθείτε να μ' ακούτε αυτόν τον καιρό, έλεγα αυτό ακριβώς, ότι για πολλά χρόνια κυριαρχούσε η αντίληψη ότι η παράδοση είναι κάτι το οποίο είναι νεκρό, έχει έρθει από το παρελθόν ως επιβίωμα, ως κάτι το οποίο, ας πούμε, υπήρχε και για έναν ακατανόητο λόγο, ενώ υπήρχε σε μια παλιά κοινωνία, σήμερα που εξέλιπαν οι συνθήκες και άλλαξαν τα πράγματα, είναι παράξενο γιατί συνεχίζει να υπάρχει. Αυτή η αντίφαση που κάποιοι βλέπαν σαν αντίφαση δεν υπάρχει. Ήταν μόνο στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι βλέπαν και αντιμετώπιζαν την παράδοση, τη μαντινάδα, έτσι, οποιαδήποτε λαϊκή ή πολιτισμική εκδήλωση, σαν κάτι το οποίο είναι αμετακίνητο ή σταθερό, δεν αλλάζει, δεν έχει κίνηση. Λες και υπάρχει τίποτα στη φύση που δεν κινείται. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε στη φύση, ούτε στην κοινωνία το οποίο να είναι ακίνητο. Τα πάντα είναι σε διαρκή κίνηση. Σε αυτή τη διαρκή κίνηση έχουμε και σήμερα παραγωγή μαντινάδας. Από πάρα πολλούς ανθρώπους στην Κρήτη, ο Γιάννης είναι ζωντανό παράδειγμα σήμερα.